αυτός ο οποίος εκφέρει άποψη, είναι προφανώς ότι εκφράζει άποψη. Δεν, ναι, ναι, δεν κάνει ρεπορτάζ. Αυτό το ζητάς, γι' αυτό τον πληρώνεις. Γι' αυτό τον πληρώνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται είτε από την αριστερά, είτε είναι στη δεξιά, είτε είναι από εδώ, είτε από εκεί. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έχει ο καθένας το δικαίωμα και πρέπει να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Και να μην τα βάζουμε σε ζυγαριά, ναι, αλλά τους μεν, όχι τους δε κτλ. Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους. Από την άλλη πλευρά, πρέπει ταυτόχρονα να υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο κάτι δική μου άποψη και τη δυνατότητα και οι άλλοι να εκφράζουν την άποψή τους, όχι μόνο εμείς. Και φοβάμαι ότι αυτή η απόφαση του Πειθαρχικού της Ένωσης, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με αυτό. Πάντως αυτό είναι μεγάλο θέμα. Της Ένωσης, λέω, είναι μια απόφαση που είναι κόντρα στον ορθολογισμό. Μα γι' αυτό και εγώ εκφράζω την. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συζητάμε. Αν ο Δημήτρης θα λέει αυτό που λέει, εγώ θα λέω αυτό που λέει, που είναι αντίθετο από αυτό. Εδώ υπάρχει, ρε παιδιά, στη δουλειά μας υπάρχει ένα αξίωμα που το λέμε κάθε φορά για να το ακούει και ο κόσμος. Ότι η είδηση είναι ιερή, το σχόλιο ελεύθερο. Δηλαδή, εάν πριν που έφευγαν οι μετανάστες. Και να διαχωρίζονται. Προφανώς και πριν να διαχωρίζονται. Εάν πριν που έφευγαν οι μετανάστες και γύριζαν προς την Τουρκία. Εμείς λέγαμε δεν φεύγουν μετανάστες, αλλά έρχονται μετανάστες, αυτό θα ήταν απαράδεκτο. Γιατί θα λέγαμε ψέματα. Θα λέγαμε μια λάθος είδηση. Αλλά το αν κρίνεις ότι είναι απαράδεκτη ενέργεια να τους στέλνουν στην Τουρκία ή όχι, είναι δικαίωμά σου. Αυτό είναι δικαίωμά σου, να το πεις. Εδώ προσέξτε, γιατί το λέω λοιπόν. Γιατί αν εκείνη την περίοδο λοιπόν του δημοψηφίσματος κατηγορείς και στέλνεις, ας πούμε, με αυτή τη βαρύτατη ποινή και προσβλητική για την προσωπικότητα ενός επαγγελματία, στέλνεις τον Μαλέλη και τον Μπορτοσάλτε εκτός, τότε θα έπρεπε να κλείσεις τον ραδιοσταθμό στο κόκκινο. Διότι εκεί τι να κάνουν οι άνθρωποι, εκεί είναι και κομματικό σταθμός. Προπαγάνδιζαν το αντίθετο. Προπαγάνδιζαν την άποψη του όχι που κατέβασε ο Πρωθυπουργός. Άρα αυτά είναι τρελά πράγματα και εγώ γιατί τα φοβάμαι. Θα σας πω το εξής. Μιλούσα με έναν γνωστό μου στο εξωτερικό, εν ώψη της δουλειάς που έχω να κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μου λέει τι γίνεται για λοιπά. Του λέω σήμερα δεν είναι αυτό. Και μου λέει τι άλλο, παίρνουν κανένα χαριτωμένα από τα δικά σας. Ξέρει αυτός. Του λέω λοιπόν αυτό. Και μένει. Άλλαλος. Εδώ πάντως υπόθηκε. Και μου λέει δεν έχει ξεσηκωθεί. Όχι. Αντάρα και βοή και όλα αυτά. Αλλά μια μικρή αντάρα. Τίποτα. Εδώ είμαστε... συνέβη το εξής ανώμαλο. Μα συνηθίζουμε όμως, συνηθίζουμε στο δηλητήριο. Αυτό είναι δηλητήριο για τη δημοκρατία. Σιγά. Ναι, αλλά κάποιοι το έκαναν όταν αυτό. Κάποιοι πάμε... το σκέφτηκαν αλλεργίες, και κάποιοι το ψήφισαν. Σε αλλεργίες έχεις δει τι γίνεται. Ναι, για να αντιμετωπίσεις την αλλεργία, σιγά σιγά σου βάζει, ας πούμε, έχεις αλλεργία στο τσίπημα της σφίγγας ή της μέλισσας, ας πούμε. Σιγά σιγά σε τσιμπάει λίγο. Μετά σε τσιμπάει περισσότερο και συνηθίζει να έχει δύο και τρία. Και τέλος αυτό να προσθέσω και κάτι. Έτσι. Να πω λέω ότι αυτό το κάνει η Γουίνεθ Πάλτρο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, όντως, το καμπαρά. Για να διατηρείτε νέα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Κάπου το είχα διαβάσει. Γι' αυτό το ξέρει, αλλιώς δεν το γνώριζε. Δεν το ξέρει. Το παιδί δεν είναι από πόλη, δεν είναι από χώρα.